Την ευκαιρία να δώσει ένα δυνατό παιχνίδι είχε η γυναικεία ομάδα του Ανδρογέα την περασμένη Κυριακή, υποδεχόμενη την ΑΕΚ Περιστερίου για την πρώτη αγωνιστική της πρώτης φάσης του Κυπέλλου Ελλάδος. Το συγκρότημα του Μάνου Καρλάφτη που προετοιμάζεται για την ιστορική συμμετοχή του στην Α2 κατηγορία γυναικών γνώρισε την ήττα στο κλειστό Μελίνα Μερκούρη της Νέας Αλικαρνασσού με 52-64 και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Οι γηπεδούχες παρουσιάστηκαν ανταγωνιστικές κατά διαστήματα, βρέθηκαν να προηγούνται με 35-34 στο ημίχρονο, όμως το δεύτερο μέρος η πιο αποτελεσματική ομάδα του Περιστερίου διεύρυνε τη διαφορά και πήρε τη νίκη. Πλέον το ενδιαφέρον για την ομάδα του Ανδρογέα στρέφεται στο πρωτάθλημα και στο παιχνίδι της πρεμιέρας στις 6 Οκτωβρίου με τον Πορφύρα στο Λίντο. Νομίζω ότι φάνηκε ότι ήταν πιο έτοιμη ομάδα από μας. Εμείς είχαμε κατά διαστήματα καλό μπάσκετ, αλλά κατά διαστήματα. Και είναι φυσιολογικό, γιατί εδώ στην Κρήτη δεν έχουμε εύκολα φιλικά. Δυνατά φιλικά που αυτή την καινούργια ομάδα που έχουμε κάνει να μπορεί να προετοιμαστεί πιο γρήγορα. Εγώ είμαι ικανοποιημένος από την προσπάθεια των κοριτσιών. Έχουμε πολλή δουλειά και είμαι σίγουρος ότι 6 Οκτωβρίου η ομάδα θα είναι έτοιμη. Το έχουμε ξαναπεί ότι είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Αλλά πιστεύω σε αυτήν την ομάδα, πιστεύω σε αυτά τα παιδιά που έχουμε, σε αυτές τις παίκτριες που έχουμε. Θα είμαστε πάρα πολύ ανταγωνιστικοί, αυτό είναι σίγουρο και φάνηκε και σήμερα. Καταρχάς να δώσουμε συγχαρητήρια στον Ανδρογέα, είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Μην ξεχνάμε ότι είναι νεοφώτιστη στην κατηγορία και της λείπανε δύο πολύ σημαντικά γρανινάς για την φετινή χρονιά. Δύο παιδιά τα οποία εγώ είμαι σίγουρος ότι θα τις δώσουν πολύ μεγάλη όθηση στα επόμενα παιχνίδια. Είμαστε και εμείς μια καινούρια ομάδα σε σχέση με την περσινή μας. Απαρτίζεται η ομάδα από μικρά σε ηλικία παιδιά, η μεγαλύτερη είναι γεννημένη το 1999. Προσπαθούμε και εμείς να φτιάξουμε λίγο τις ισορροπίες μας. Νομίζω ότι στα επόμενα παιχνίδια θα είμαστε πάρα πολύ καλοί. Είμαστε μια νέα ομάδα, έχουμε μεταγραφές, έχουμε μείνει λίγα κορίτσια από την περσινή χρονιά και αυτή τη στιγμή βρίσκουμε τα πατήματά μας. Και με σκληρή δουλειά, προπόνηση, θα αρχίσει το πρωτάθλημα και ελπίζουμε να βγει κάτι καλύτερο. Ξεκινάνε πλέον οι αγωνιστικές μας υποχρεώσεις. Ήταν ένα πολύ καλό ξεκίνημα, πιστεύω, και για μας και για τον Ανδρογέα, ένα πολύ καλό παιχνίδι. Πήραμε τη νίκη. Έχουμε συγχαρητήρια και στα κορίτσια και καλή συνέχεια. Καλές αγωνιστικές υποχρεώσεις. Ξέρω τα κορίτσια από μικρά. Ήταν μεγάλη μου χαρά που τους είδα σήμερα στον αγωνιστικό χώρο. Χάρηκα πάρα πολύ που, εντάξει, παίξαμε αντίπαλες, αλλά χάρηκα πάρα πολύ που είδα γνώριμα πρόσωπα. Καλή σεζόν τους εύχομαι, με υγεία και πολλές επιτυχίες. Χρειαζόμαστε ακόμα παιχνίδια και φιλικά να βρούμε τα πατήματά μας. Δεν ήμασταν πραγματικά η ομάδα σήμερα. Πιστεύω ότι όταν μπαίνει η κούραση, χρειάζεται αυτή η εμπειρία των παιχνιδιών για να βρεις ξανά τα πατήματά σου. Και εμείς αυτό δεν το είχαμε. Οπότε κουραστήκαμε, δεν είχαμε αλλαγές και έτσι πέσαμε. Σίγουρα η στόχη της ομάδας στο πρωτάθλημα είναι η παραμονή, αλλά πραγματικά με τα κορίτσια έχουμε βάλει τους υψηλότερους στόχους και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Εμείς έχουμε θέσει τον πηγή η κάθε μία ξεχωριστά για τον εαυτό της και όσο καλύτερα γίνεται για την ομάδα. Τώρα σίγουρα να συσταθούμε πριν το Δεκέμβριο. Αυτό είναι το βασικό, δηλαδή η πρώτη τετράδα. Από εκεί και ύστερα ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε.